στενάζουν οι χαρτοπαίχτες και ευρύτερα οι θειασότες του τζόγου που χάνουν μικρές περιουσίες μέρα με την ημέρα. Στις παράνομες λέσχες η πράσινη τσόχα έχει πάρει κυριολεκτικά φωτιά εν ώψη των γιορτών, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που ποντάρουν ακόμη και το τελευταίο ευρώ που προορίζεται για την οικογένειά τους, πιστεύοντας ότι η τύχη θα τους χαμογελάσει και θα βρεθούν κερδισμένοι από τη μία στιγμή στην άλλη. Ίσως κανένα λαχείο, ίσως. Χαρτιά, ζάρια και τέτοια. Όχι, από αυτά απέχουμε. Ένα λαχείο για το καλό του χρόνου, τίποτα άλλο. Ωστόσο, οι 44 συλληφθέντες της χθεσινής γιγαντιαίας επιχείρησης της αστυνομίας στο Ηράκλειο έμειναν με το μουτζούρι στα χέρια, όταν αντί για τη θεατήχη είδαν μπροστά τους τους αστυνομικούς. Δεν παίζω ποτέ τον ποτό. Έχω τύχει, ξέρω πολλά άτομα που έχουν χάσει τα λεφτά τους, αλλά... Στο Ηράκλειο στη Φάκα έπεσαν ένας 33χρονος ιδιοκτήτης καφετέριας και 24 πελάτες του που έπαιζαν μανιωδώς Texas Poker, έχοντας ποντάρει ούτε λίγο ούτε πολύ το ποσό των 5.560 ευρώ. Στα τραπέζια κατασχέθηκαν ακόμη 3.749 μάρκες και 4 τράπουλες. Οι αστυνομικοί ξύλωσαν ακόμη μια κάμερα ασφαλείας που λειτουργούσε με τηλεχειριστήριο και ένα καταγραφικό μέσα στο κατάστημα. Ο τζόγος είναι προσωπική επιλογή, πάρα πολύ προσωπική επιλογή. Εξάρτηση είναι, παιδί μου, και ο τζόγος. Είναι εξάρτηση. Κατάλαβες. Όπως είναι τα ναρκωτικά, είναι και ο τζόγος. Ξέρω πολύ ότι μένουν άφραγοι, παίρνουν τη σύνταξη, παίρνουν το μισθό και στο τέλος δεν έχουν χρήματα για να περάσουν. Την ίδια στιγμή τα ΕΗ Ηρακλείου και τμήμα Χερσονήσου έκαναν έφοδο σε άλλο κατάστημα όπου συνελήφθησαν 9 θαμώνες, λάτρεις του πόκερ, που πόνταραν και έχασαν 940 ευρώ αφού κατασχέθηκαν. Το μπαράζ των συλλήψεων έκλεισε στη Μεσαρά, όπου πιάστηκαν στα πράσα ακόμη 9 άτομα. Ανάμεσά τους και ο Τσιλιαδόρος που έκανε βάρδια σε ένα αυτοκίνητο σταματημένο έξω από την καφετέρια. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έδωσαν μάχη για να τον ακινητοποιήσουν πριν προλάβει να ειδοποιήσει τους θαμώνες.